Βρισκόμαστε στα γραφεία του κόμματος Θεσμός και έχουμε μαζί μας τον Σπύρο Αντωνίου, πρόεδρο του κόμματος Θεσμός. Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Πρόεδρε, βρεθήκαμε για να κουβεντιάσουμε τις εξελίξεις στη χώρα μας, εξελίξεις οι οποίες είναι καταιγιστικές, είναι ραγδαίες σε πάρα πολλά μέτωπα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τη σημερινή εξέλιξη, την οποία γνωρίζω ότι είστε ενήμερος, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η νεοεκλογής κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεσμεύει τα διαθέσιμα των ΟΤΑ και των περιφερειών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στην πραγματική οικονομία λόγω ρευστότητας. Γνωρίζουμε ότι οι πηγές χρηματοδότησης της χώρας, είτε μακροπρόθεσμες των ομολόγων, είτε βράχυπρόθεσμες μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στερεύουν πραγματικά. Πώς βλέπετε το θέμα της ρευστότητας εσείς? Πραγματικά στερεύουν, δεν υπάρχουν χρήματα. Είναι η πολιτική των τελευταίων 30-40 χρόνων. Σκάει αυτή η καυτή πατάτα στα χέρια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως έπρεπε να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μεγάλο το λάθος της δέσμευσης των διαθεσίμων των ταμείων, γιατί είναι διαθέσιμα για τα ίδια ταμεία. Για τα ίδια τα ταμεία. Αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα διαθέσιμα των ταμείων τα διαχειριζόταν η Τράπεζα της Ελλάδος και στη συνέχεια ψηφίστηκε ένας νόμος όπου έλεγε στα ταμεία μπορούν να ψάξουν για να βρουν μεγαλύτερα επιτόκια και κάποια χρήματα πήγαν στις ελληνικές τράπεζες, όπου και πήραν μεγαλύτερα επιτόκια. Υποθετικό το παράδειγμα, τη στιγμή που δεσμεύει σήμερα ένα ποσό 30 εκατομμύρια ευρώ και ανήκει στη Eurobank. Πού θα βρει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Πετρόπουλε, η Eurobank, για να τα ρίξει στη θέση που είχε τα ταμεία, που είχε τα χρήματα των ταμείων? Η οικονομία πρέπει να βρει, η ελληνική οικονομία πρέπει να αναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες της. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το εμπόριο και τον τουρισμό σε πρώτη φάση και πρέπει να βρούμε χρήματα από αυτούς τους τομείς. Αυτά που ξέρει ο κύριος Γιάννης με ένα νι πρέπει να τα αφήσει πίσω. Αντιληπτό. Πρόσφατα και ακόμα και σήμερα απασχολεί τις εξελίξεις σε πολιτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο μάλιστα τις τελευταίες μέρες, μάλλον τις τελευταίες εβδομάδες και λόγω του πολέμου στην Ιεμένη, έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στη χώρα λόγω του ότι έχει δημιουργήσει εκτός από μετανάστες και πρόσφυγες. Η προσέγγιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε όλο αυτό το κοινωνικό θέμα, ως αντιπολίτευση αλλά και ως κυβέρνηση, είναι αρκετά χαλαρή με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, να υπάρχει μεγάλη συσσόρευση προσφύγων και μεταναστών στη χώρα. Ποια είναι η γνώμη του θεσμού γι' αυτό? Είναι όντως αρκετά χαλαρή η προσέγγιση της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Ξέρετε, η χώρα έχει καταντήσει αποθήκη ανθρωπίνων ψυχών. Οι άνθρωποι δεν φταίνε τίποτα, είτε είναι μετανάστες είτε είναι πρόσφυγες. Δεν τους αντέχει η χώρα. Πρέπει να βρεθούν σοβαρές και ουσιαστικές λύσεις. Λύση για μας σημαίνει απέλαση, έστω και αν πρέπει να του δώσουμε την δική μας ταυτότητα με το δικό μας όνομα να μετακομίσει στη χώρα του. Και για θέμα σοβαρότητας, που είπατε, η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα της δεκαετίας των 60, του 60, με τους χίπηδες στα μάταλα. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, βέβαια, το οποίο δεν βλέπει τη μεγαλύτερη εικόνα, ίσως την κυβερνητική δυσκολία ή, αν θέλετε, την κυβερνητική πολυφωνία, η οποία τελικά δεν καταλήγει σε μια συγκεκριμένη γραμμή, θα μπορούσε να θεωρήσει αυτή την πρόταση ελαφρά ρατσιστική. Εκτιμάτε ότι έχουμε περιθώριο να μην είμαστε ρατσιστές? Δεν είμαστε ρατσιστές, κύριε Πετρόπουλε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε εμείς. Δεν μπορούμε να ζήσουν τα μέλη της οικογένειάς μας. Πώς θα βάλουμε στο κεφάλι μας, στην πλάτη μας και τα μέλη άλλων οικογενειών? Κατανοητό. Να φύγω λίγο από το θέμα το μεταναστευτικό. Έχουμε μια τουαλέτα σε αυτό εδώ το γραφείο. Είμαστε εδώ τρία άτομα, αλλά τρία από εκεί. Αν σηκωθούμε και έξι να πάμε στην τουαλέτα, δεν θα χωρίσει κανένας. Είναι απλό το θέμα. Να φύγω λοιπόν, όπως είπα, από το μεταναστευτικό και το θέμα το οποίο ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, εκτός από τα θέματα τα οποία σοβαρότατα την απασχολούν. Να πάμε λίγο στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, τις οποίες διαπραγματεύσεις υποσχέθηκε ότι θα κάνει η νεοεκλεγής κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πω και μια προσωπική γνώμη, φαίνεται ότι κάνει. Διότι μάλιστα, δεν έχει τελειώσει κάτι θετικά ή αρνητικά, αλλά αυτό σημαίνει ότι διαπραγματεύονται οι άνθρωποι. Mm-hmm. Πώς βλέπετε λοιπόν τον χειρισμό των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, όπως θέλουν να τους πούμε. Όχι τον δικό μας θεσμό.
με τους θεσμούς, τους εκπροσώπους λοιπόν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πώς βλέπετε τις διαπραγματεύσεις αυτές και να εξελίσσονται και πώς έχουν γίνει μέχρι σήμερα κατά το θεσμό? Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, τελευταία ακούμε το όνομα οι θεσμοί. Να μην μας μπερδεύει ο κόσμος. Ο θεσμός είναι ένα ελληνικό κόμμα που έχει το αρχαιοελληνικό σύμβουλο, το δελφικό ε, στο, ως σύμβολό του, ως σήμα του. Είμαστε ο εμφαλός της γης, είμαστε το κέντρο της γης. Θεωρώ ότι γίνεται σχεμένα η λέξη για θεσμούς, για να μπερδευτεί ο κόσμος, για να βγούμε αύριο και να πούν να θεσμοί της Τρόικα. Λοιπόν, διαπραγματεύονται, είπατε. Ναι, δεν αντιλέγω, διαπραγματεύονται. Έπρεπε από πριν να είχαν όμως σχέδιο. Ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, προέρχεστε από τις επιχειρήσεις όπως και εσείς και εγώ. Γιατί είμαι επιχειρηματίας. Θα κάτσουμε σε αυτό το γραφείο και δεν θα βγούμε αν δεν δώσουμε λύση. Τι πάει να πει διαπραγματεύουμε και ξαναδιαπραγματεύουμε και ξανά πάλι διαπραγματεύουμε. Δημιουργώ συνεχόμενη ανασφάλεια. Να συζητήσουμε λίγο τα ανοίγματα της ελληνικής κυβέρνησης, προφανώς και στα πλαίσια των ευρύτερων διαπραγματεύσεων, τα ανοίγματα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Κίνα. Να δώσω μια πινελιά ειδησιογραφίας, ότι με την προοπτική της κατοίκων, αν θέλετε, εκτέλεσης της ποινής του ξηρού, οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο διήμερο έχουν γυρίσει σε πολύ παλαιότερα χρόνια. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτά τα πολιτικά ανοίγματα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι αστεία αυτά τα οποία μου είπατε. Ο ξηρός δεν μπορεί να υπηρετήσει τη θητεία του από το σπίτι. Είναι παιδιαρίσματα. Ξαναχρησιμοποιώ τη λέξη «τε ηχίπηδες στα μάταλα ανοίγουν στη δεκαετία του 60». Τώρα, τα ανοίγματα της κυβέρνησης στην Αμερική, στη Ρωσία ή και στην Κίνα ακόμα. Η αίσθησή μου, ταπεινή μου γνώμη, είναι η εξής. Η Αμερική εξάγει πληθωρισμό. Τα βαριά χαρτιά του πληθωρισμού της Αμερικής τα έχει η Κίνα. Η Κίνα δεν πρόκειται να βοηθήσει την Ελλάδα, έστω και αν θεωρεί ο κ. Τσίπρας ότι αριστερίζουν και συμβαδίζουν οι ιδέες τους. Η Κίνα κάνει επενδύσεις και δεν σηκώνει τον κλείσιμο των δρόμων. Τα έχει λυμμένα αυτά τα προβλήματα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε επενδύσεις και ακόμη κλείνουμε τους δρόμους. Ο Κινέζος Πρωθυπουργός, ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Αμερικάνος Πρόεδρος, ο Ρώσος Πρόεδρος, όταν συναλλάσσονται και ανταλλάσσουν απόψεις για να βρουν ένα κοινό αποτέλεσμα με έναν άλλον Πρόεδρο, στην προκειμένη περίπτωση με τον Τσίπρα, τον θεωρούν ασόβαρο, καθότι είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος έκλεινε τους δρόμους και κατέστρεφε τις δουλειές των συμπολιτών μας. Η Ρωσία έχει πάρα πολύ ισχυρή οικονομία. Έχει το 2013, έχουμε ΑΕΠ 2,13. Αμερικάνικα δολάρια. Τα 5 δις που ήθελε ο κύριος Τσίπρας είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Αν ο Ρώσος πρόεδρος ήταν υπέρ των θέσεων και ήθελε να βοηθήσει την Ελλάδα, θα τα είχε δώσει αυτά τα χρήματα, γιατί δεν κοστίζουν τίποτα στον ρωσικό προϋπολογισμό. Και ανταυτού, πάμε να πάρουμε χρήματα και μιλάμε, κύριε Πετρόπουλε, για τα ροδάκινα. Αν θα μας πάρει η Ρωσία τα ροδάκινα. Συγγνώμη, έχουμε αγορές. 10 λεπτά που μας αγοράζει η Ρωσία τα ροδάκινα. Να πάμε να τα δώσουμε στη λαϊκή αγορά. Να τα πάρει ο Έλληνας λαός με 15 λεπτά και όχι με 1,70 το ροδάκινο. Επίσης υπάρχουν και αγορές που μπορούν να διοικητευτούν αυτά. Όπως είναι οι βόρειες αφρικανικές χώρες. Γιατί λοιπόν να έχω την ανάγκη της Ρωσίας να δώσω τα ροδάκινα? Ξέρετε, μετά την Περιστρόικα, όταν άνοιξαν τα σύνορα των σοσιαλιστικών σοβιετικών δημοκρατιών, πάρα πολλοί από αυτούς φιλοξενήθηκαν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα απέδειξε τότε την αδελφικότητά της προς τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν την έχει αποδείξει. Ένα πρόσφατο παράδειγμα. Έχουμε έναν πρόεδρο στον ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος εμφανίζεται ως πόντιος. Εμφανίζεται ως πόντιος καθότι έχουμε αυξημένο το ποντιακό στοιχείο στην Ελλάδα και αγαπάμε το ποντιακό στοιχείο στην Ελλάδα. Και έχω την εντύπωση ότι του χαρίστηκαν πράγματα, του χαρίστηκε σε ΚΑΠ. Ο κύριος αυτός είναι βουλευτής το 2007 με το κόμμα του Πούτιν στη Ρωσία και είναι ο ιδιοκτήτης της κρατικής βιομηχανίας καπνού στη Ρωσία, η οποία πλέον ανήκει στη σύζυγό του. Άρα, προς τι δόθηκε η ΣΕΚΑΠ στον κύριο Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος δηλώνει μάλιστα ότι έχει πρόβλημα με τα συνδικάτα και κάνει επιστολές στον Πρωθυπουργό, και δηλώνει ότι πλήρωσε και 200 εκατομμύρια φόρους τα δύο χρόνια που το ανήκει σε ΚΑΠ. 200 εκατομμύρια φόρους, κύριε Πετρόπουλε. Τι τζίρο είχε αυτή η επιχείρηση και γιατί το ελληνικό δημόσιο την αγόρασε από την Αγροτική Τράπεζα
και γιατί το ελληνικό δημόσιο άφησε αυτή την επιχείρηση να φύγει από τα χέρια της. Ο συνδικαλισμός στη μέση πάλι. Τι ακριβώς. Να προσθέσω, αν δεν κάνω λάθος, ότι στον όμιλο, τον επιχειρηματικό όμιλο του κ. Σαρβίδη, ανήκει και το Μακεδονία Παλάς. Ανήκει και το Μακεδονία Παλάς, έχετε δίκιο. Οπότε, ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της χώρας μας, ένα από τα πιο κερδοφόρα ξενοδοχεία της χώρας μας. Οπότε βλέπουμε πράγματι μία, θα έλεγε κανείς, η ζωή ξένων κεφαλαίων, βέβαια με τις απορίες που δημιουργούνται προσωπικά σε εσάς και στο θεσμό, τις οποίες ο κόσμος μπορεί να δώσει ο καθένας την δική του απάντηση. Μια και αναφερθήκαμε στη Ρωσία και ευρύτερα στην Ορθοδοξία, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για την Εκκλησία. Μάλιστα. Η Εκκλησία είναι επίσης ένας θεσμός, επαναλαμβάνω λοιπόν την λέξη. Βεβαίως, όπως και 21 Απριλίου που γιορτάζει σήμερα και εκείνη θεσμός είναι. Βεβαίως. Η επέτειο της 21 Απριλίου. Η Εκκλησία λοιπόν. Και να μην παρεξηγηθούμε γι' αυτό. Είναι ένας θεσμός στην ελληνική κοινωνία, ο οποίος ενδεχομένως να μπορέσει να παίξει ρόλο σε μια ευρύτερη διόρθωση της κοινωνίας όπως φτιάχτηκε τα τελευταία 40 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Πρόσφατα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δήλωσε ότι θα ήταν διαθετημένος και θα επιθυμούσε κιόλας, αν θέλετε, να διατεθεί η χρήση, και το τονίζω, η χρήση της εκκλησιαστικής περιουσίας και το έσοδο, το όποιο έσοδο από τη χρήση, να πάει στον κουβά της αποπληρωμής του χρέους. Ποια είναι η τοποθέτησή σας γι' αυτό, πώς βλέπετε τη θέση της Εκκλησίας? Πρώτα απ' όλα, η Ορθοδοξία έχει βοηθήσει το κράτος μας από την Τουρκική Επανάσταση έως σήμερα. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Τώρα, σχετικά με την τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου, του κ. Ιερωνύμου, έχω την εντύπωση ότι είπε να με βοηθήσει το κράτος να εκποιήσω την εκκλησιαστική περιουσία και το 50%, το 50% από το έσοδο το δίνω στο κράτος. Το κράτος, το σημερινό κράτος, δεν μπορεί να αξιοποιήσει την δική του περιουσία. Θα αξιοποιήσει την περιουσία, την εκκλησιαστική. Επίσης είπε, στον κύριο Αυτιά νομίζω δόθηκε συνέντευξη, και είπε ότι ο Λυκαβητός ανήκει στην Εκκλησία. Δηλαδή έκανε και συμβουλιογραφική πράξη σε αυτή τη συνέντευξη. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο τι δηλώνει ο καθένας μας και ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει ανοιχτά τα αυτιά του και την κρίση του σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό. Ο Ιεροφάντης, που ήταν ο αντίστοιχος Ιερώνυμος, στην αρχαία Ελλάδα, ασχολούνταν μόνο με τα των θρησκευτικών μυστηρίων. Και μια επιστολή, η οποία πήγε στον Ενία, και την πήγε ο Αγγελοφόρος στον Ενία και έλεγε ότι πρέπει να τη δούμε, είναι επίγουσα, την πήρε και την έβαλε κάτω από το μαξιλάρι του και είπε «Αύριο τα σπουδαία». Ο κύριος Γιάννης Μπένανι, αν άκουσε τη συνέντευξη του Ιερωνύμου, έπρεπε να είχε επέμβει μόνο και μόνο για την κουβέντα για τον Λυκαβητό. Οι σχέσεις Εκκλησίας και κράτους είναι διαφορετικές. Βοηθάει η Εκκλησία το κράτος, βοηθάει το κράτος την Εκκλησία. Ας ξεκινήσουμε από τη μισθοδοσία των κληρικών να την αναλάβει η ίδια η Εκκλησία. Άρα λοιπόν βλέπετε συνέργειες μεταξύ του θεσμού της Εκκλησίας και του κράτους. Βεβαίως. Πρόεδρε, θα κλείσω με μια ευρύτερη ερώτηση, μια ερώτηση η οποία θα σας βάλει να σχολιάσετε την τρίμηνη διακυβέρνηση της χώρας, την όποια τρίμηνη διακυβέρνηση της χώρας, με μια, εάν κατά τη γνώμη σας είναι αριστερή κυβέρνηση και πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Αν ο κύριος Τσίπρας, κύριε Πετρόπουλε, θεωρεί τον εαυτό του αριστερό, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου οπαδό του Παπαδόπουλου, μιας και έχουμε και τη σημερινή υπέθυνη. Η κυβέρνηση αυτή παίζει με τις λέξεις, έπαιζε με τις λέξεις ως αντιπολίτευση, άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το βράδυ. Δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων, δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων, δεν μπορεί κανείς να την πάρει σοβαρά. Περιμέναν έστω, αν θέλετε, Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι, Ρώσοι, όλοι οι ξένοι, όπως θέλετε να τους πούμε, να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση. Και βλέπουν αυτή την ασοβαρότητα, βλέπουν να αναβιώνουν οι χίπηδες από τα Μάταλα το 2015. Στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα, πρέπει να υπάρχει dress code αν θέλετε. Δεν νοείται πολιτικός για μένα χωρίς γραβάτα, όπως δεν νοείται επιχειρηματίας για μένα χωρίς γραβάτα, όπως
ο κληρικός φοράει το ράσο του, και έτσι και ο πολιτικός πρέπει να έχει συγκεκριμένη αφίεση και ούτε να πηγαίνει με τα σακίδια στην πλάτη. Γιατί τα σακίδια στην πλάτη είναι εκδρομικά. Επίσης, αν ήταν αριστερίζουσα ή αριστερή ή σοσιαλιστική αυτή κυβέρνηση, δεν θα συνεργαζόταν με τον ανεξάρτητο Έλληνα Υπουργό Αμήνης, ο οποίος ως Υπουργός Αμήνης πήγε στην Αμερική να κάνει συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες. Κάποτε τους είχε πει υδατάνθρακες στη Βουλή. Αν έχετε το Θεό σας, πήγε ο Υπουργός Άμυνας να κάνει συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες. Από πού και ως πού. Και αν κάποιος έπρεπε να πάει, έπρεπε να πάει το Προεδρείο της Κυβέρνησης ή ο πρόξενος ή ο Υπουργός Εξωτερικών. Αστεία, γελία πράγματα πρέπει να γίνουν, πρέπει να αποφευχθούν στο μέλλον αυτά τα παρατράγουδα. Πρέπει να υπάρξει μια σοβαρότητα, εάν είναι δυνατόν, γιατί δεν βλέπω να μένει και αυτή η κυβέρνηση. Είναι άλλη τάξη ζήτημα αυτό. Και πρέπει ο ελληνικός λαός να κρίνει, να καταλαβαίνει και να μην ξεχνάει το τι έκανε ο κάθε πολιτικός πριν. Να σχολιάσω και κάποιο άλλο πολιτικό, έτσι, για την κατάσταση της χώρας μας. Ένα πολύ καλό πολιτικό, με πολύ καλό λόγο, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης παρελθοντικά ότι υπογράφω το μνημόνιο για να έχουν να φάνε τα παιδάκια μου. Τα εγγόνια σας, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, θα φάνε από τα ίδια χρήματα που θα φάνε τα παιδάκια σας σήμερα? Εγώ, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, τον γιο μου δεν θέλω να τον κάνω επέτη. Η χώρα πρέπει να βρει από μόνη της τις δυνάμεις για να ανασυγκροτήσει την οικονομία της. Εάν σας ρώταγε για κάποιος να απαντήσετε μονολεκτικά, τις έχει αυτές τις δυνάμεις? Τις έχει τις δυνάμεις η χώρα, κύριε Πετρόπουλε. Τις έχει τις δυνάμεις η χώρα. Έχουμε τουρισμό, έχουμε ιολική ενέργεια, έχουμε γεωργικά προϊόντα, έχουμε, ο Χριστός πέρασε πάνω από αυτή τη χώρα και την ερωτεύτηκε τόσο που της χάρισε τα μάτια του. Νομίζω κάπου εδώ να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και καλή συνέχεια στο πολιτικό σας έργο με το θεσμό. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε.